Πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάστηκε και προετοιμάζεται για το μάτς με τον Παντσεραϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνδεθούμε με τον Λάμπρο. Λάμπρο, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλά, φίλε, εσύ? Όλα καλά. Όλα καλά, Σαββατοκύριακο. Δεν καταλάβαμε πότε πέρασε μια εβδομάδα, φίλε, από το ντέρμπι της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από το βαθμολογικό ντέρμπι της Τούμπας. Συμπληρώνω εγώ. Πολύ σωστά το λες. Ντέρμπι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, με τον ΠΑΟΚ είναι βαθμολογικό ντέρμπι, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και σωστά. Το λέω και σαν μεγέθη ομάδων, αλλά και λόγω του ντέρμπι, συνήθως ο αγγλικός όρος ντέρμπι περιέχει την εντοπιότητα. Εντοπιότητα δεν υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, νομίζω. Να σου πω κάτι. Άρης ΠΑΟΚ, με το έτσι όπως το λες, είναι ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι ντέρμπι. Πρόσεξε. Είναι ντέρμπι, ναι. Το δικό μας set graders, ας πούμε, η Real Barcelona, είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν και κάποιος άλλος θα πει ότι ντέρμπι παλιότερα ήταν και το Ολυμπιακός Εθνικός. Που ήταν βέβαια, γιατί ναι, εκεί υπάρχει γι' αυτό λέω και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί ντέρμπι. Ναι. Γιατί εκεί υπάρχει εντοπιότητα. Είναι και οι δύο ομάδες του Πειραιά, κατάλαβες. Ακριβώς. Ναι, είναι ντέρμπι. Είναι αυτό το αναφέρω. Ήταν ντέρμπι, μάλλον. Ήταν ντέρμπι. Για πολύ λίγο να σε ξεκινήσω διαφορετικά. Όχι πάλι, γιατί χθες να ξέρεις ήταν η πρώτη φορά που δεν, κάποιοι κουράστηκαν. Λέει, θέλουμε να ακούσουμε Παναθηναϊκό. Λέει, τι και πάλι μας άνοιξε την ώρα. Ωραία, δεν ανοίγω όρεξη. Για Παναθηναϊκό θα σου πω. Έλα, για Καλλιμάρμαρο θα σου λέγα. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι μια τεράστια. Ένα τεράστιο event το αυριανό. Φαντάζομαι σε αυτό. Αναφέρεσαι έτσι στο. Ακριβώς. Στο τουρνουά Παύλου Γιανακόπουλος. Που γίνεται για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο με πάρα πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού, σε ανοιχτό γήπεδο. Φαντάζομαι ένα event τεράστιο, μεγάλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα στη μνήμη του τεράστιου Παύλου Γιανακόπουλου, ένα event το οποίο είναι παγκόσμιο για μένα. Δηλαδή, ο τρόπος που γίνεται είναι παγκόσμιος. Έχει παγκόσμιο αντίκτυπο όπου παίζεται μπάσκετ. Ξέρεις, τα παιχνίδια τα κλειστά παιχνίδια, όπως το μπάσκετ, τα indoor sports. Τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο με την πρωτοβουλία του που είχε ο κύριος Δημήτρης Γιανακόπουλος και έκανε αυτό την πολύ μεγάλη έτσι, κίνηση να διοργανώσει στο Καλλιμάρμαρο αύριο αυτόν τον αγώνα. Ας πούμε στην Αμερική υπάρχει το Winter Classic. Το Winter Classic είναι ένα παιχνίδι hockey επί πάγου, το οποίο γίνεται συνήθως σε ένα ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου ή baseball με τους παίκτες να παίζουν έξω. Έτσι, δηλαδή σε ανοιχτό χώρο. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ένα γήπεδο hockey μπορεί να χωράει 20.000, 25, ξέρω εγώ. Ένα γήπεδο baseball ή ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που γίνεται το Winter Classic μπορεί να χωράει 80.000. Οπότε αυτά τα events μεγαλώνουν νομίζω το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή πέρα από τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο θέλω να, μια και άρχισες έτσι, θέλω να αναφερθώ στο μπάσκετ σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, είναι μεγάλο event για το μπάσκετ το ευρωπαϊκό γενικότερα. Σωστά. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στο πρόσφατο παρελθόν όμοιό του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς για τη σημασία του τουρνουά, στη μνήμη του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου. Αλλά πέραν τούτου, είναι για το ίδιο το σπορ, θα έλεγα. Έτσι. Είναι ένα απίστευτο event. Μπράβο στον Παναθηναϊκό και στον Δημήτρη Γιανακόπουλο που το οργάνωσε, δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι. Είναι μια σπουδαία κίνηση και πέραν τούτου, πέραν δηλαδή του γεγονότος αυτό καθεαυτό, είναι ένα παιχνίδι, Σάκη, αν μου επιτρέπεις, που ουσιαστικά νομίζω ολοκληρώνει όλο αυτό το rebranding που κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ και 15-16 μήνες. Δηλαδή, πώς από μια ομάδα η οποία βρισκόταν σε αγωνιστική ύφεση, να το πω έτσι, δεν θα πω παρακμή, γιατί ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν μπορείς να πεις ότι έχει περάσει περιόδους πρόσφατα, ας πούμε τις τελευταίες δεκαετίες, που βρίσκεται σε παρακμή. Έστω και αν αγωνιστικά μπορεί να μην πετυχαίνει τους στόχους του, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα χρήματα, εφόδια για να φτιάξει μια καλή ομάδα, αλλά το πόσο γρήγορα έγινε αυτό το rebranding μέσα σε 15 μήνες, δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν είχε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Απήχε 12 χρόνια από τα Final Four της EuroLeague. Γύρισε, πήρε για μένα τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον Αργίνα Ταμάν. Σίγουρα η προσθήκη του Ναν, το είπε και ο Αταμάν νομίζω σε συνέντευξή του πρόσφατα, ότι άλλαξε τη ροή των πραγμάτων. Δηλαδή έφερε έναν παίκτη που γύρισε τον διακόπτη. Ο Κέντρικ Ναν είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί στο NBA
ας πούμε να μην ήταν στους 10-20 κορυφαίους, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα το αγωνιστικό του ταλέντο... Ένας εκ των κορυφαίων. Ναι, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος πίσω από τον, μπροστά από τον Αν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κέντρικ Νάν είναι ο κορυφαίος αθλητής μπάσκετ που παίζει στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και ο Βεζένκοφ είναι σπουδαίος αθλητής, και ο Σλούκας είναι σπουδαίος αθλητής, αλλά ο Νάν αυτή τη στιγμή, και ο Λάρκιν είναι πολύ μεγάλος αθλητής, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι ο Κέντρικ Νάν είναι ο κορυφαίος αθλητής μπάσκετ στην Ευρώπη. Που παίζει στην Ευρώπη, ενώ όχι Ευρωπαίος, για να μην παρεξηγηθώ. Οπότε λοιπόν το αυριανό event νομίζω ότι ολοκληρώνει και ουσιαστικά περνάει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη πίστα. Που μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο, μπορεί να είναι μια Ευρωλίγκα ακόμα back to back, μπορεί να είναι ένα πρωτάθλημα ακόμα από τα πολλά που έχει, από τα δεκάδες που έχει. Με πολύ ανανεωμένο το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή δες πρόοδο μέσα σε 15 μήνες. Η πρόοδος που έχει έτσι οδηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τις διοικητικές αποφάσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ναι, μετά τα έσοδα-έξοδα τα είπε ο ίδιος στη συνέντευξη σήμερα. Ναι, μα ο ίδιος το είπε, βέβαια. Ναι. Μα δεν λέμε κάτι ούτε αποφροτικό, ούτε μομφή είναι το προηγούμενο καθεστώς. Εγώ με τα χρήματα που βγάζω δεν μπορώ να συντηρήσω τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ, οπότε πρέπει να σέβομαι αυτόν που τον συντηρεί. Σωστά. Και το ισχύει βέβαια για όλα τα αθλήματα, έτσι, όχι μόνο για τον μπάσκετ. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος κατάλαβε ότι η προηγούμενη κατάσταση είχε φτάσει σε ένα τέλμα για τον Παναθηναϊκό, για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, κατάφερε λοιπόν μέσα σε 15 μήνες ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει Ευρωλίγκα, να έχει πάρει προτάσεις με reverse sweep από 2-0, να δίνει το αυριανό event στο Καλλιμάρμαρο που θα ασχοληθεί όλη η μπασκετική Ευρώπη και να φτιάχνει για το γήπεδό του στα πρότυπα ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού γηπέδου. Δηλαδή να μπορεί ένας μπαμπάς με τα παιδάκια του να πάνε γυναίκες, να πάνε οικογένειες, να πάνε πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και να έχουν όλες αυτές, να απολαμβάνουν δηλαδή όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις παροχές, να το πω έτσι, που είναι ακόλουθες και του αυξημένου η αλήθεια αντιτίμου που πληρώνουν, αλλά να πηγαίνουν και να ευχαριστούνται. Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Οπότε από εκεί και πέρα τι άλλο να πούμε. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ τους τελευταίους 15 μήνες είναι σαν να έχουν περάσει 15 χρόνια σε πρόοδο. Ναι, συμφωνώ. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά μιλούν τα γεγονότα, δεν μιλώ εγώ. Δηλαδή, εγώ σου περιέγραψα πριν γεγονότα. Δηλαδή την κατάκτηση της EuroLeague, το πρωτάθλημα, το αυριανό, στο Καλλιμάρμαρο. Ποιους παίκτες και προπονητή έχει φέρει ο Γιαννακόπουλος. Το προπονητή που πήρε, τους παίκτες που πήρε. Δείχνει αντανακλαστικά αυτό. Ας πούμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλούσαμε, Σάκη μου, σε διαφορετική βάση αν ο Κέντρικ Νάν δεν είχε πει στην έρθει. Το είπε και ο Ταμάν. Ότι είναι, λέει, ο παίκτης που μας άλλαξε όλη την... Συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζεται 5-1-2. Ναι, άλλαξε το στάτους του Παναθηναϊκού πέρυσι. Βέβαια, φέρνει έναν παικταρά, έτσι, και σου απογειώνει, πέρα από αυτά που σου προσφέρει, σου απογειώνει και τους υπόλοιπους. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και με τις φετινές προσθήκες, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είναι από τα φαβορί, ας πούμε, ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη EuroLeague, που για μένα είναι, αλλά θα πω ότι είναι μέσα στα 3-4 φαβορί για να πάρει τη EuroLeague. Πολύ σωστά. Ας είμαστε μετριοπαθείς, ας πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τον αθλητισμό τι γίνεται, αλλά η πρόοδος είναι τεράστια. Τι συζητάμε. Πάμε και στον ποδοσφαιρικό. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο να... Αυτό πήγα να σου πω. Να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο, έτσι. Ας ρίξουν λίγο μια ματιά οι ηθήνοντες της ΠΑΕ στην ΚΑΕ, ας πούμε, έτσι, τον τρόπο που λειτουργεί. Κοίταξε να δεις. Κάτι είναι καλό μπορεί να βγει. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Για να τρόπο. Για να είμαστε αντικειμενικοί, είναι διαφορετικά. Εννοείται. Τα οικονομικά μεγέθη στο ποδόσφαιρο και διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη στο μπάσκετ. Και δεν το λέω αυτό μόνο για τα χρήματα που χρειάζεται να τα πανίσεις, αλλά κυρίως και για τα ωφέλη σου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πέρυσι πήρε τη EuroLeague, έτσι. Τα ωφέλη του κυρίου Γιαννακόπουλου οικονομικά ποια ήταν? Ήταν περισσότερα από αυτά που είχε βάλει? Όχι, βέβαια. Στον μπάσκετ δεν το παίρνει ποτέ. Έβαλε περισσότερα από αυτά που πήρε από την EuroLeague. Όμως, το θέμα είναι ότι προσελκύεις κόσμο. Έχεις ένα σταθερό κοινό που έρχεται και βλέπει τα παιχνίδια σου, φτιάχνεις γήπεδο. Επομένως, και εσύ έχεις χορηγούς. Έχεις και εσύ λοιπόν κάποια στιγμή λαμβάνει. Εγώ θα έλεγα ότι στο ποδόσφαιρο, που σίγουρα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά, δηλαδή με 20 εκατομμύρια budget στο ποδόσφαιρο δεν πας πουθενά, δεν έρχεσαι ούτε έβδομος. Έτσι, ούτε πέμπτος, ας πούμε. Α, έρχεσαι εκεί, θα ήσουν τέταρτος πέμπτος με 20 εκατομμύρια budget. Στην εξάδα. Ναι, αλλά έχεις και πολλαπλά ωφέλη. Έχεις περισσότερα ωφέλη. Ας πούμε, αν μπει Champions League, είναι τεράστια τα ωφέλη. Αυτός πρέπει να είναι μέρα με τη νύχτα. Ακριβώς. Να μπει στο Champions League. Να φτιάξει ένα γήπεδο το οποίο να είναι αντάξιο, να μην είναι από λεωφόρο ΆΚΑ και από ΆΚΑ λεωφόρο, να φτιάξει ένα γήπεδο όπως αυτό που έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βοτανικό, το οποίο θα είναι πολυτελές,
και θα ικανοποιεί τους φιλάθλους του σε ό,τι θέλουν. Δηλαδή θα μπορεί ένας πατέρας με ένα παιδί να πάει από το πρωί στο γήπεδο, να κάνει δραστηριότητες, να καθίσει να φάει, να πιει έναν καφέ, να μπει μετά στην μπουτίκ, να ψωνίσει, να πάει στο, να δει το παιχνίδι. Ωραία πράγματα δεν είναι αυτά, δεν είναι ωραία εικόνα, έτσι. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε, ας πούμε, να βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, κοίταξε να δεις τώρα. Έκανε προθέσεις σε ο Τζιμπρίλ σε μια πρόταση. Να γίνει ένα testimonial game, το έκανε story στο Instagram, δεν ξέρω αν το είδα. Το είδα. Να γίνει ένα testimonial game για τον ίδιο. Δηλαδή, εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι έρχεται του χρόνου το καλοκαίρι και είμαστε καλά. Και ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω ότι πάρε έναν από τους δύο ή πρωτάθλημα ή κύπελο. Εγώ θέλω και τα δύο, αλλά αυτό που θέλω εγώ δεν σημαίνει κάτι. Και γίνεται λοιπόν ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ, αφού δεν υπάρχει άλλο κύπελο αυτή τη στιγμή, για τον Τζιμπρίλ Σισε. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει εκτεθειάς κόσμο. Γεμάτο θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται ότι θα είναι γεμάτο. Αυτό όμως πρέπει να έχεις ένα, πέρα από όραμα και διάθεση και όρεξη, να έχεις και έναν τρόπο να το φτιάξεις, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που δεν μου αρέσει, να το πουλήσεις σε εισαγωγικά, να το πλασάρεις στον κόσμο, πλασάρεις, να το προσφέρεις, ναι, να του δώσεις το κίνητρο να έρθει. Δηλαδή αυτό, η ιδέα που έδωσε ο Τζιμπρίλ Σισε είναι πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία. Άσε που για μένα ο Τζιμπρίλ Σισε πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο στον Παναθηναϊκό. Μέσα στον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ. Ένας δηλαδή, άνθρωπος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό και το βλέπεις. Είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, για να μην είμαστε μόνο με τους ξένους, να γίνει για τον Γιώργο Καραγκούνη. Συμφωνώ απόλυτα. Για τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος έχει κάνει 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς. Για τον Κριστό Βαζέχα. Δεν έχει legends ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Ένα σωρό. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή για αυτούς, βέβαια για να είμαι δίκαιος, έκανε κάποιες κινήσεις η Παναθηναϊκός πέρσι, ας πούμε και πρόπερσι. Θυμάμαι ότι με τον Ιανουάριο. Με τις βραβεύσεις. Ναι, ναι. Βραβεύτηκαν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι. Ας πούμε για το Δωμάζο, για να πάω και στους πιο παλιούς που μπορεί εμείς να μην τους έχουμε δει. Αν και εσύ στην ηλικία που είσαι μπορεί να τους έχεις προλάβει. Αλλά. Τι θες να πεις. Πλάκα κάνω. Υπάρχει το YouTube. Ένα μηδέν. Λοιπόν, ας πούμε εμείς Δωμάζος, έτσι. Δεν πρέπει να δει ένα παιχνίδι για τον ίδιο, αφιερωμένο στον ίδιο. Κοίτα, το 90% από τους παλιούς, Αντωνιάδη, Δωμάζο, όλους αυτούς, τους έχω φιλοξενήσει στην τηλεοπτική εκπομπή. Είναι άπειροι. Μα Παναθηναϊκός είναι τεράστιο κλαμπ, έχει άπειρο. Έχω ακούσει και έχω μάθει, διδάσκεσαι. Όταν κάθεσαι δίπλα από αυτούς, μαθαίνεις πράγματα που δεν τα διανοείς, έτσι. Το πώς ζούσαν. Εγώ θα σου πω για έναν ακόμα, για τον Τότι Φυλακούρη, για παράδειγμα. Ξέρεις πώς αγαπάει. Εγώ δεν έχει τύχει να μιλήσω ποτέ με τον άνθρωπο. Εγώ πολλές φορές. Μου έχει μεταφερθεί ο τρόπος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό είναι παθολογικός. Ναι, του έχω κάνει και. Δεν αξίζει και συνεντεύξεις πολλές. Δεν υπάρχει αυτός. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός σαν χαρακτήρας. Μας τίμησε, δηλαδή τον πήραμε τηλέφωνο και ήρθα αμέσως στην εκπομπή και από τότε τα λέμε συχνά. Είναι πάρα πολύ. Έχει ο Παναθηναϊκός, έχει ένα σωρό τώρα. Η εκπομπή δεν φτάνει άμα. Δεν σου λέω να κάνεις κάθε μήνα. Κάνε ένα το χρόνο. Έτσι. Ένα, 2 το χρόνο, ρε παιδί μου. Μπορείς να κάνεις. Στις διακοπές, λέω εγώ, λόγω εθνικών ομάδων. Την ιδέα τη δώσαμε. Αλλιώς, ναι, καλά, δεν νομίζω ότι την περιμένουν από εμάς. Εμείς λέμε αυτό που θα θέλουμε να δούμε. Έτσι, ως δημοσιογράφοι και ως δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκοί, αν θέλεις. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και στις διακοπές λόγω εθνικών ομάδων. Μαζεύεις, δεν έχεις να μαζέψεις 30 παλέμαχους όλων των ηλικιών και να κάνεις ένα παιχνίδι που θα χαλάσει ο τόπος. Δηλαδή, θα έρθουν όλοι. Σαραβάκο, θα έρθουν όλοι. Καταρχήν θα έρθουν όλοι στα δικά μας χρόνια, όλα τα παππούδια, ας πούμε. Τα δικά σας, για παππούδια μιλάς, μίλα για τον εαυτό σου. Να τα λέμε αυτά. Όλοι οι 40 και πάνω που νιώθουμε ότι αρχίζουμε και μεγαλώνουμε, το λέω τώρα λίγο, ξέρεις, χιουμοριστικά, αλλά εντάξει, όταν περνάς τα 40 νιώθεις ότι αρχίζεις και μεγαλώνεις. Η δεύτερη νιώτη. Πάμε και στον Πανσεραϊκό, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Λοιπόν, στον Πανσεραϊκό σήμερα θα σε πάω, δεν έχουμε αγωνιστικά νέα, θα σε πάω κατευθείαν σε μια πιθανή ενδεκάδα. Mm-hmm. Όλοι είναι εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ναι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η ομάδα προπονήθηκε και σήμερα κανονικά. Έχει μια προπόνηση ακόμα αύριο, θα βγάλει αποστολή ο κύριος Diego Alonso και στη συνέχεια και κλεισμένο των θυρών την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό. Λες να δούμε Μάγνουσον. Πολλοί φίλοι ρωτάνε, γι' αυτό το λέω. Κοίταξε να δεις, να δούμε. Δεν σου λέω βασικό, αν θα τον δούμε. Το πρώτο βήμα, Σάκη, πρέπει να γίνει όπως με τον Palmer Brown, να μπει σε αποστολή. Ακριβώς. Γιατί ακόμα ο Μάγκλσον δεν έχει μπει σε καμία ούτε προεπιλογή, δηλαδή 20-30, 23 ή οτιδήποτε, ούτε σε τελική αποστολή 20 παικτών. Αν δούμε στην αποστολή των Μάγκλσον αύριο, θα είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο. Πάντως, όπως έχω πει στην εκπομπή σου εδώ και πολύ καιρό, ο Χόρντουρ Μάγκλσον προπονείται κανονικά εδώ και αρκετό καιρό και περιμένει την ευκαιρία του, περιμένει την κλίση του από τον κύριο Αλόνσο. Οπότε μένει να δούμε πότε ο Ρουανός προπονητής θα αποφασίσει να τον καλέσει. Από εκεί και πέρα
για να πάμε και στην ενδεκάδα, πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Ίσως κόντρα στο ρεύμα είναι αυτή, αυτό το πιστεύω μου, διότι στην περιδέουσα ατμόσφαιρα υπάρχει ότι ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στην ενδεκάδα της Τούμπας και θα μπει ο Ουναΐ ή στη θέση του Μαξίμοβιτς ή στη θέση του Μπακασέτα. Πράγματι, όπως είχα πει και στην εκπομπή σου από την Τρίτη, νομίζω που τα είπαμε πρώτη φορά μαζί, ναι, αλλά και τη Δευτέρα στο Λευτέρι, ότι είναι μια εβδομάδα που ο Αζεντίνου Ναΐ θα πρέπει να... Όχι θα πρέπει, έχει ήδη αρχίσει, ξέρεις, να προπονείται σε πολύ εντατικούς ρυθμούς και προετοιμάζεται νομίζω για βασικός. Δηλαδή νομίζω ότι θα τον δούμε στην ενδεκάδα με τις αίρες. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι θα γίνουν μια-δυο αλλαγές ακόμα. Ο Ντραγκόφσκι δεν κουνιέται κατά τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια αλλαγή, γιατί ο Ίγκασον προέρχεται από έναν τραυματισμό πριν τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάτι σοβαρό, στη Γάμπα ενοχλήθηκε. Αλλά με τα δύσκολα παιχνίδια με ΑΕΚ, Μπόρατ, Μπάνια Λούκα και Ολυμπιακό να έρχονται, τα δύσκολα, το απαιτητικό πρόγραμμα ας πούμε, στο ΠΟΕΤ, γιατί Μπόρατ θεωρητικά δεν είναι ένας δύσκολος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αλλά μένει να την κερδίσει στο γήπεδο πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να τον δούμε σε εκείνα τα παιχνίδια, οπότε ίσως αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Αν και δεν μπορούμε να μιλάμε για κόπωση όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι την εβδομάδα, απλά την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα σερή παιχνίδια. Οπότε δεν αποκλείω να δούμε τον Σέγκεφελντ αντί του Ίγκασον μαζί με τον Γκετβάι. Αριστερά, ο Μαξ έχει περισσότερα λεπτά στο ελληνικό πρωτάθλημα από ότι ο Μλαντένοβιτς, οπότε εκεί παίζεται νομίζω η θέση ανάμεσα στους δύο. Όπως θα πω και δεξιά, μήπως δούμε τον Μπάλντοκ ή τον Κότσιρα αντί του Βαγιανίδη. Έτσι. Δηλαδή στην άμυνα περιμένω αλλαγές. Στη μεσαία γραμμή τώρα ο Αράο νομίζω ότι είναι ο ένας που δεν κουνιέται. Ο Ουναΐ θα πάρει τη θέση του Μαξίμοβιτς, αυτό πιστεύω εγώ. Και όταν ο Μπακασέτας θα είναι επίσης βασικός. Είναι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να μπει στη διαδικασία του χρησιμοποιώ τον Ουναΐ, αλλά υποβιβάζω σε εισαγωγικά τον Μπακασέτα. Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό το σενάριο. Θα το δούμε σε κάποια παιχνίδια. Σε κάποια παιχνίδια θα το δούμε, στα πιο απαιτητικά ενδεχομένως να παίζει ένας από τους δύο, αλλά νομίζω ότι με τον Πανσεραϊκό χωρούν και οι δύο. Αριστερά ο Πέλιστρ, δεξιά ο Τετέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ιωάννιδης. Αυτό είναι το επικρατέστερο σχήμα που εγώ βλέπω. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αν θες να περιμένεις για πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά, Λαμπρό. Okay, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τον Λάμπρο Καραγκάνη. 94,3 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λάμπρο. Έλα, φίλε, εδώ είμαι. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, ολοκληρώσαμε την τα της ενδεκάδας. Ναι, δεν είχα να σου πω κάτι άλλο. Τα πρώτα υπόλοιπα τα έχουμε πει όλη την εβδομάδα. Είπαμε σήμερα μία πιθανή ενδεκάδα για την Παρασκευή και θα ξαναπούμε πρώτα Θεός την Δευτέρα, οπότε εντάξει, αυτά είναι τα αγωνιστικά νέα, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία, πάμε γρήγορα σε κάποια μηνύματα που ρωτάνε οι φίλοι. Για τον Τσέριν, λέει ο Κωνσταντίνος, αφού σου στείλει για την καλησπέρα του. Για τον Τσέριν, αν ξέρεις κάτι λογικά για την ανανέωση του συμβολέου, φαντάζομαι. Μπορεί να ρωτάει ο φίλος και για την Ντινέζε, γιατί φιλοξενήθηκε σήμερα ένα ρεπορτάζ για την Ντινέζε. Α, δεν το έχω δει. Η οποία ενδεχομένως να. Ναι, κάτι έγραψε το calcioundinese.it. Ίσως την απασχολεί ακόμα ο Τσέριν, αλλά νομίζω ότι ο παίκτης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επεκτείνει ακόμα τη συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι ότι θα γίνει, αλλά μέχρι που να γίνει ας κρατάμε και μία επιφύλαξη. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 26, δηλαδή θα πρέπει να έρθει πρόταση αγοράς του Τσέριν από την Ντινέζε. Οπότε, τι να πω. Δεν υπάρχει κάτι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Αν έρθει μία πρόταση από τη χύψη Ντινέζε, ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι θα την αξιολογήσει. Αρκετοί φίλοι ρωτάνε για τους κομμένους αν προπονούνται μόνοι τους, και ιδιαίτερα Βιλένα και Βέρμπιτς. Έχω την αίσθηση μόνοι τους, αλλά το μεταφέρω με επιφύλαξη, γιατί δεν υπάρχει και επίσημη, έτσι ξέρεις, κάποια επίσημη τοποθέτηση από την ομάδα. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, ας πούμε, ότι τη Δευτέρα ο Βιλένα δεν ήταν με τον γκρουπ που έκανε ούτε από θεραπεία ούτε προπόνηση κανονικά. Δεν ήταν, ας πούμε, με τον γκρουπ τη Δευτέρα. Ήταν μάλιστα εκτός Αθηνών, έξω όσο γνωρίζω. Τώρα, τι να σου πω, νομίζω ότι όχι. Νομίζω ότι ο Αλόνσο από εδώ και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να προπονεί το γκρουπ των παικτών που υπολογίζει για τις προεπιλογές και όχι τους κομμένους. Οι οποίοι βέβαια, όπως ο Τρουγγέ και ο Κλίν Χέισλερ, ας πούμε, νομίζω ότι προπονούνται όπως πρέπει, βάσει νόμου, ας πούμε, βάσει της νομοθεσίας της UEFA,
με ξεχωριστό προπονητή σε ξεχωριστές ώρες κτλ. Όπως συνέβαινε με τον Πρινιόλι, ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχεις καλησπέρα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Α, και θέλω, πρόσεξε, γιατί μου λέει τώρα μια είδηση βόμβα. Αλλά να τον ρωτήσω πρώτα, να τη μεταφέρω στον αέρα, Μάνο μου, γιατί είναι λίγο. Είναι βόμβα. Φαντάζομαι μέχρι να μας απαντήσει ο Μάνος να πάω σε άλλα μηνύματα. Ναι, πήγαινε σε ένα άλλο μήνυμα τώρα. Τι, με τρομάζεις όμως, γιατί δεν με πήρε ο Μάνος να μου το πει. Θα είναι τώρα, φρέσκο, δεν ξέρω. Α, θα είναι φρέσκο. Λοιπόν, Λάμπρο, λέει ο φίλος εδώ, σε εισαγωγικά το εγκληματικό του κυρίου Αλαφούζου είναι ότι γυρίζει την ομάδα στο ΆΚΑ χωρίς να κάνει μια μεταγραφή αεροδρομίου κι ας είναι έστω και 38 ετών. Ποια είναι η άποψή σου? Δεν έχει κάνει μεταγραφές αεροδρομίου. Ο Παναθηναϊκός εννοεί ότι πρέπει να φέρει έναν πιο ονομαστό παίκτη, ας πούμε, από τον Τιτέ και τον Πελίστρη. Εγώ θεωρώ ότι, να πω στο φίλο μας, ότι ο Παναθηναϊκός φέτος μπορεί να μην έφερε ένα όνομα, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι εννοεί του Μαρσιάλ ένα τέτοιο όνομα, αλλά ή του Γουίλιαν, για παράδειγμα, του Ολυμπιακού. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φέτος όχι απλά τις πιο δαπανηρές μεταγραφές. Στο ισοζύγιο του τι έδωσε και του τι πήρε πίσω, που πίσω δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, έχει δώσει τα περισσότερα, μάλλον για να το πω αλλιώς, όσα δώσαν οι άλλες ομάδες μαζί, τα έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ. Σε transfer fees. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το λέω εγώ. Το λέει, ας μπει στο transfer market ο φίλος μας, να μπει να δει πόσα έχει δώσει για αγορές παικτών, πόσα έχει πάρει πίσω η κάθε ομάδα και να το βγάλει. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει δώσει όσα λεφτά έχουν δώσει άλλοι μαζί. Όλοι άλλοι μαζί. Λοιπόν. Εννοώ τις ομάδες που έχουν ίδιους στόχους, ας πούμε, του Big Four, ας πούμε, Big Five. Αφήνω την είδηση του Μάνου για αμέσως μετά, αφού σε ρωτήσω για το γήπεδο, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ρωτάει και ο Θανάσης και άλλοι φίλοι, αν θα δούμε μακέτα με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, να ανοιχτεί το πρόβλημα με τις τράπεζες, λέει συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ναι, περίμενα να πω την αλήθεια και περιμένω μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου να γίνει μια κίνηση παρουσίασης του σχεδίου της μακέτας, αν θέλεις. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό στην εκπομπή σου ότι το περιμένω, αλλά δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Κάποια είδηση εξέλιξη δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα δούμε θεμελιοποίηση του γηπέδου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Έτσι. Ενώ το περιμέναμε. Κάποιοι μάλιστα, θυμάστε, μαζί το συζητούσαμε που σου λέω κάποιοι αισιόδοξοι λένε για τέλη mm-hmm. Σεπτεμβρίου. Βέβαια. Εγώ θα σου πω σαν και αρχές Οκτωβρίου σου έλεγα τότε γιατί είμαι απεσιόδοξος. Τελικά αυτό πηγαίνει για προς το τέλος του Οκτώβρη. Και το δεν λέγαμε έχει το καλοκαίρι. Του οικοπαίδου. Ναι, το καλοκαίρι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πληροφορία του Μάνου, που δεν είναι επιβεβαιωμένη, οφείλω mm-hmm. να πω. Σάκη και Λάμπρο, λέει ο Μάνος, επληροφορήθην ότι μέσα στις επόμενες προσεχείς ημέρες ο Βαγιανίδης θα συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι πληροφορία του Μάνου Σταραμόπουλου. Πραγματικά βόμβα μας στέλνει ο Μάνος, αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να, δηλαδή, σέβομαι απόλυτα το ρεπορτάζ του Μάνου. Αλλά για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, μου είναι, ξέρεις, έτσι αρκετά δύσκολο να πω ότι ισχύει ή δεν ισχύει, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Αν πρέπει να πω κάτι για την υπόθεση Βαγιανίδη, είναι ότι ξέρω ότι η πλευρά του Βαγιανίδη έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι η διοίκησή του, ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό πληροφορία είναι, γιατί με τον άνθρωπο δεν έχω μιλήσει και ποτέ, οπότε δεν μπορώ να έχω πρωτογενή ενημέρωση, δεν έχω αυτό το προνόμιο. Οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, της διοίκησής του, καταλαβαίνω ότι θα γίνει μια καλή πρόταση. Τώρα αν θα γίνει πρόταση των 800.000 ενός εκατομμυρίου που ενδεχομένως θα θέλει ο Γιώργος Βαγιανίδη, δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια προσπάθεια από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αν έπρεπε να βάλω πιθανότητες αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα το 50-50. Πάντως, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στην οικογένεια, αυτό που σου λέω τώρα είναι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που ήταν μαζί τέλος πάντων την οικογένεια. Απλά μπορώ να το πω γιατί δεν είναι και μυστικό, το είπες και εσύ πριν. Επιβεβαιώνω ότι ήταν όντως είναι προτεραιότητα του Βαγιανίδη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι αν δεν συμφωνείς με τον Παναθηναϊκό. Είναι επαγγελματίας. Ακριβώς. Πάντως, προτεραιότητά του και περίμενε τον Παναθηναϊκό. Για ένα πολύ καλό παιδί πάνω απ' όλα που δεν νομίζω ότι ο Βαγιανίδης. Και πολύ καλή οικογένειά του. Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνουμε με το μήνυμα. Εννοώ με πολύ καλή, ξέρεις, με πολύ καλό επίπεδο, όταν λέω επίπεδο εννοώ και σε επίπεδο συμπεριφοράς, γιατί εγώ δεν στέκομαι στις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, στέκομαι στον τρόπο που προσεγγίζει
ένας άνθρωπος τα πράγματα και γενικά και η οικογένεια Βαγιανίδη αλλά και ο ίδιος ο Γιώργος Βαγιανίδης είναι ένα παιδί που θέλει να προκαλεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, μόνο με την μπάλα του, με το ποδόσφαιρό του, όχι με συμπεριφορές εκτός ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι θα είναι τεράστιο λάθος του Παναθηναϊκού αν τον αφήσει να... Εγώ θα πω ότι έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός. Προφανώς και έχει αργήσει. Αυτό. Αν το συζητάμε Οκτώβρη ή Σεπτέμβρη μήνα, τέλος πάντων, προφανώς και έχει αργήσει. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού να αφήσει ένα παιδί που μόλις πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 23 να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα και να επιβεβαιωθεί, για παράδειγμα, το ρεπορτάζ του Μάνου. Θα είναι τεράστιο κλίμα για τον Παναθηναϊκό. Μάνο μου, καλύτερα να μην επιβεβαιωθεί. Η περίπτωση Πρινιόλη είναι διαφορετική. Γιατί είναι ένα ξένο θεματοφύλακα. Έφυγε ο Πρινιόλη, ήρθε ο Ντραγκόφσκι. Ήρθε καλύτερο. Καλύτερο ήρθε. Σωστά. Να κάνουμε τώρα. Έτσι, αλλά Βαγιανίδη να βρει καλύτερο στη θέση του. Έλληνα. Και εξελίσσιμο, έτσι. Project μεγάλο. Δεν γίνεται. Πε μου τον επόμενο δεξιό μπακ. Πες μου ένα δεξιό μπακ που να είναι καλύτερο από τον Βαγιανίδη στην ηλικία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να σου πω. Μπορεί να υπάρχει κάπου, ας πούμε, να μου πεις ένα όνομα, αλλά θα χρειαστεί να σκεφτείς ώρα. Ναι, ο Βαγιανίδης αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεξιός full back, που να παίζει έτσι τη θέση, να παίζει την πλευρά. Όχι μόνο μπακ, γιατί αμυντικά ακόμα θα πρέπει να δουλέψει και θα δουλέψει όμως, γιατί είναι δουλευταράς και έχει βελτιωθεί πολύ. Μα φαίνεται η βελτίωσή του γενικότερα. Μα τι συζητάμε τώρα, είναι μέρα με τη νύχτα, καμία σχέση. Λοιπόν, κλείνουμε με το μήνυμα. Όταν έχει μια ομάδα να παίζει στο Χανές ο Άκαν, το να φέρει ένα όνομα τύπου Σισε, Λάμπρο είναι μονόδρομος. Αυτό λέω. Για μένα είναι μονόδρομος να φέρει Σέρχιο Ράμος και έχω πολλά επιχειρήματα για τέτοια κίνηση, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Τζιο13. Μάλιστα. Σέρχιο Ράμος, Μάλιστα. Για να δούμε. Μέχρι 30... Ξέρει κάτι ο φίλος μας, να μου στείλει inbox αν έχει πηγή πληροφόρησης ή αν το έχει δει κάπου. Λοιπόν, είναι 10 και απόψε. Ναι, 10 και απόψε. Έχουμε χρόνο για το Σέρχιο Ράμος. Γι' αυτό λέω, 10 και απόψε. Όχι, όχι. Το λέω με βάση το μήνυμα έτσι για να μην. Εγώ δεν ξέρω κάτι για το Σέρχιο Ράμος, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Λάμπρο μου, θα είσαι στη μετάδοση του ματς. Ναι, βεβαίως, θα τα πεις και το Σαββατοκύριακο εδώ με τους συναδέλφους. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα και πάλι. Έγινε, να σε ευχαριστήσω και σου εύχομαι καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ να πούμε στον Λάμπρο Καραγάνη, ο οποίος ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού. 94,3 Ελλάδα Sports.